Καλησπέρα σας, Μαρία εδώ και απόψε θα σας δείξω άλλο ένα DIY βιντεάκι. Απόψε λοιπόν θα ασχοληθούμε με τα διαχωριστικά στα ενιδρία των μονομάχων. Ξέρω αν φαίνεται καλά, είναι και το φως. Ένα διαχωριστικό το οποίο θα κατασκευάσουμε εμείς για να χωρίζουμε τα αρσενικά μας μπέτα σε μεγάλα ενιδρία. Μπορεί να έχετε κάποιο ενιδρίο ενός μέτρου από το εμπόριο, μπορείτε να φτιάξετε και μόνοι σας αν έχετε το γυαλί από κάποιο τζαμάδικο και να το κάνετε όσα μέτρα θέλετε και να χωρίσετε σε κυβάκια που μοιράζονται οι μονομάχοι σας. Ένας λόγος που το κάνω εγώ είναι διότι κάνω αναπαραγωγές και όταν μου μείνουν κάποια αρσενικά δεν μ' αρέσουν να μένουν στα πλαστικά δοχεία αναπαραγωγής για τις ευνόητους λόγους, γιατί είναι πολύ μικρά, ενώ εδώ έχουν τουλάχιστον 5 λίτρα το καθένα τους, μπορεί και παραπάνω, για να κολυμπήσουν ελεύθερα, ανάλογα πως θα τα χωρίσετε. Και το χειμώνα φυσικά έχουν θερμοστάτη, ενώ στα δοχεία είναι λίγο δύσκολο να τα έχεις με θερμοστάτες. Λοιπόν, θα σας δείξω λοιπόν τα υλικά μας και προχωράμε. Το πρώτο μας υλικό είναι ένα πλαστικό, σκληρό πλαστικό, το οποίο το βρίσκεται εύκολα στο εμπόριο. Το συγκεκριμένο είναι ένα σουλπλά, το οποίο έχω βρει σε αυτό το σχεδιάκι και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι από τη μια μεριά σημεία, από την άλλη μαύρο με χρυσό. Δεν είναι τοξικό, δεν ξεβάφει, δεν έχει, το χρησιμοποιώ πολύ καιρό τώρα, πάνω από 2 χρόνια το συγκεκριμένο, οπότε δεν έχει κάποιο κομμάτι φύγει, που σημαίνει ότι είναι ασφαλές για το ψάρι μας. Το δεύτερο υλικό μας είναι αυτή η ράβδη, η οποία είναι ράβδη για φύσα, από το πενή φύσα και την κρεμάμε στον τοίχο μας. Θα μας βγάλει αρκετά κομμάτια το ένα πιχάκι. Το άλλο μας υλικό είναι ένα κολλητήρι για να κάνουμε τις τρυπούλες μας και ένα ψαλίδι. Έχω χρησιμοποιήσει και ντοσιέ σκληρό από αυτά που κυκλοφορούν στο εμπόριο και στα βιβλιοπωλεία. Χρησιμοποιώ, είναι σε πολλά χρώματα, μπορείτε να βάλετε ό,τι χρώματα θέλετε. Εγώ χρησιμοποιώ το μαύρο διότι δεν είναι τόσο διαφανή όσο τα χρωματιστά. Οπότε οι μονομάχοι επειδή έχουν θέμα με σκιές, με ψάρια και δεν τους κάνει καλό τα στρεσάρι, καλό είναι να πάρετε ένα σε μαύρο χρώμα ή σε το πιο σκούρο που μπορείτε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να κόψουμε στις διαστάσεις που χρειάζεται του ενιδρίου μας και να αφήσουμε ένα εκατοστό, διότι θα μπουν τα πιχάκια στα πλάγια και οπότε θα γεμίσει αυτό το κενό. Το δεύτερο είναι να κόψουμε στις διαστάσεις που έχουμε τη ράβδο μας και είναι απλά τα πράγματα. Περνάτε από εδώ, δεν ξέρω, το καταφέρω με ένα χέρι, από τη μεριά που είναι που πλαγιάζει, από αυτή τη μεριά θα περάσουμε το πλαστικό μας. Ένα λεπτό, να το περάσω. Ωραία, περάσαμε λοιπόν τη ράβδο μας στο πλαϊνό κομμάτι που θα πάει κατά μήκος του ενιδρίου. Το ίδιο θα κάνουμε και από την άλλη μεριά. Και αφού τα φτιάξουμε αυτά, θα ξεκινήσουμε με το κολλητήρι μας να κάνουμε τις τρυπούλες μας. Οι τρυπούλες, καλό είναι, όσο περισσότερο τόσο καλύτερο για να περνάει η ροή εύκολα. Γιατί οι τρυπούλες μας πρέπει να είναι πολύ μικρές. Μικρές διότι για να μην βλέπει το ένα ψάρι το άλλο. Δεύτερον, για να μην μπορεί να περνάει φυσικά. Και ποιος ο λόγος να κάνουμε διαχωριστικό, να κάνουμε μεγάλες τρύπες, έτσι. Ωραία, οπότε κάνουμε τις τρυπούλες μας μέχρι σε ένα σημείο που θέλουμε. Προς τον πάτο δεν χρειάζεται να κάνετε γιατί θα πείσει το υπόστρωμα. Και επίσης θα αφήσουμε και ένα κενό από την πάνω μεριά για να καθορίζουμε και το ύψος του νερού που θα έχουμε, ώστε να μην μπορεί να πηδήσει το ένα ψάρι από τη μια μεριά στην άλλη. Okay. Και αφού βάλουμε και το άλλο μας κομμάτι, θα σας δείξω το έτοιμο, θα μπει στα πλάγια στη θέση.
Έτσι, και θα έχουμε μία ευθεία γραμμή. Θα το χώσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε μέσα στο υπόστρωμα. Και έχουμε μία ευθεία, ένα ευθύ κύβο στην ουσία έχουμε κάνει τώρα. Ανάλογα τις αποστάσεις που θέλετε εσείς να κάνετε. Έτσι. Εδώ περίπου είναι γύρω στα 20 εκατοστά. Αφού το κάνουμε αυτό, θα μας περισσέψει κομματάκι από το πλαστικό μας, το οποίο θα βάλουμε και από τη μια μεριά και από την άλλη, να πάει κόντρα με το άλλο ραβδί που έχουμε εδώ πέρα, το πιχάκι μας, ώστε να μην κουνάει από τη θέση του. Και έτσι το έχουμε σταθερό, βάζουμε και από την άλλη μεριά, από τις πάνω μεριές του ενιδρίου. Αυτό στην ουσία είναι. Ελπίζω να κατατοπιστήκατε, είναι πάρα πολύ εύκολο, οικονομικό. Ο πύχης ο διπλός μου κόστησε 1,70, το σουλπλά κόστησε γύρω στο 1 ευρώ, τίποτα στην ουσία. Αυτά, ελπίζω να χαρήκατε την παρουσίαση. Γεια σας!